Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση και την Οργανωτική Επιτροπή. Όσον αφορά το θέμα της τελέχωσης, θα είμαι σαφής. Νομίζω ότι ξεκινάμε από μια άλλη παραδοχή που εμείς έχουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα και δεν θέλουμε να κρύψουμε τα λόγια μας. Η κατάσταση περιγράφεται με μια πρόταση. Ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προσέξτε, σύστημα. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα σημείων που με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα των επαγγελματιών υγείας παρέχονται οι όποιες υπηρεσίες παρέχονται. Δεν μπορούμε όμως να μιλάμε για σύστημα. Και αυτό είναι, αν θέλετε, ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, γιατί σας θυμίζω ότι εκτός των άλλων και στις μέρες μας, στα αυτό που ονομάζουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ακόμα και στις καλύτερες εντός εισαγωγικών μέρες πρώτου 14 ή πρώτου 9 θα πω εγώ, κυριαρχούσε ο ιδιωτικός τομέας. Δεύτερο ζήτημα, στελέχωση. Δείτε τον πρόσφατο προϋπολογισμό. Από το 2021 μέχρι το 2023 οι προσλήψεις μόνιμων υγειονομικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια είναι 5.612 και οι αποχωρήσεις των μόνιμων είναι 11.871, δηλαδή 5.500 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί. Δείτε την έρευνα, την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το εργαστήριο του ΚΕΠΗ που κατοικοεδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Από το 2009 έως το 2022 έχουμε 8.600 λιγότερους υγειονομικούς. Τα στοιχεία στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερα ακόμα από ό,τι είναι στην Αττική, όπου για παράδειγμα δουλεύω και εργάζομαι εγώ, γιατί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σας θυμίζω, εκτός από το 40 με 50% των δομών έκλεισε από το 9 μέχρι σήμερα, έχουμε μία μείωση του προσωπικού της τάξης του 50%. Στη Βόρεια Ελλάδα, με βάση την εισήγηση που παρακολούθησα, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα. Είναι της τάξης του 70% και άνω. Άρα, με μία πρόταση εμείς τι προτείνουμε. Αφορά το τι προτείνει ο καθένας τον προσανατολισμό που έχει. Και για μας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι αυτό που σας περιέγραφα στην αρχή, δηλαδή ένα ελάχιστο πακέτο παροχών τόσο όσο που είναι ασφικτικά κλεισμένο στα δημοσιονομικά κενά, το ραντεβού του Τετάρτου, τι θα έχεις, μία πίεση, μία θερμομέτρηση, ένα καρδιογράφημα, μία γενική αίματος, μία ακτινογραφία θώρακος και έφυγες, αλλά χρειάζεται ένας άλλο σύστημα υγείας που πυρήνας του θα είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όταν εμείς μιλάμε για κέντρο υγείας, εννοούμε όλες τις ειδικότητες. Δεν εννοούμε 5 ή 4 ή 3, ούτε μιλάμε για αυτό τον αντιεπιστημονικό, κατά τη γνώμη μου, διαχωρισμό της πρόληψης με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η δημόσια υγεία με τον επιστημονικό της ρόλο και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι, κατά τη γνώμη μας, το ένα τμήμα του άλλου. Άρα, όσον αφορά τις προσλήψεις και άμεσα αιτήματα ή άμεσες διεκδικήσεις, όπως γνωρίζετε, στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα που δίνει το σωματείο σας για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ξαναλέω μόνιμου, γιατί αυτό το έσχος με τους συναδέλφους τους επικουρικούς που εκβιάζονται κάθε χρόνο, που τους εξουθενώνουν, που τους μεταφέρουν από εδώ και από εκεί, ενώ από τη μία φανερώνει τις ανάγκες, φανερώνει και την υποκρισία όσων κυβέρνησαν. Για ακόμα πιο συγκεκριμένα αιτήματα σας παραπέμπω μόνο στο εξής. Το ΚΚΕ την τετραετία που πέρασε, επειδή πάμε σε εκλογές, από τις 622 ερωτήσεις ή επερωτήσεις που έκανε στη Βουλή για τα θέματα των δομών δημόσιας περίθαλψης, οι 87 από αυτές είναι για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τουλάχιστον οι 40 από αυτές αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή την Κασάνδρεια, το Παρανέστη της Δράμας, τη Θέρμη, τη Δεσκάτη στα Γρεβενά σήμερα, το Σουφλί, το Κέντρο Υγείας Εχκίνου Ξάνθης, τον Ευρωκόπη, την Αριδαία, τη Χαλάστρα. Μπορώ να είμαι και πιο συγκεκριμένος, απλά θα φάω χρόνο και δεν θα προσθέσω κάτι. Κύριε Σιδέρη, έχετε την ιδιότητα του γιατρού, συγγνώμη γιατί δεν ρώτησα. Ναι, είμαι ο ορινολαριγκολόγος στο Αττικό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Είναι δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη ερώτηση που αφορά... Οι ειδικότητες και οι μισθοί. Ναι. Οι ειδικότητες και η σύνθεση, αν θέλουμε να το ονομάσουμε έτσι, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θέλω να βάλω εξ αρχής δύο ζητήματα σύντομα. Το ένα είναι ότι πρέπει να συνεννοηθούμε, γιατί ακούω κάποια καταλαβίστικα πράγματα πολλές φορές από κυβερνητικούς κυρίως εκπροσώπους περί εξειδικευμένων πράξεων. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται εξειδικευμένη πράξη μία λαριγκοσκόπηση, ας πούμε, στην ειδικότητά μου. Το λέω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό ότι πίσω από αυτή την εξειδικευμένη πράξη μπορεί να κρύβεται ένα screening, δηλαδή μια πράξη που πρέπει να γίνεται καθολικά στον πληθυσμό. Άρα, όταν μιλάμε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με κέντρο υγείας, αποκεντρωμένο ιατρείο, κινητή μονάδα, γιατί για όλο αυτό το πακέτο πρέπει να μιλήσουμε, μιλάμε εξορισμού για γενικούς γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους, γυναικολόγους, οφθαλμιάτρους, ορθοπαιδικούς, ψυχιάτρους, με την αυτοτέλεια που έχει το κέντρο ψυχικής υγείας, μικροβιολόγους, ακτινολόγους, ρευματολόγους, ενδοκρινολόγους, μιλάμε για όλες τις ειδικότητες. Και θα πει κάποιος, μα καλά, και τα νοσοκομεία τι θα κάνουν? Τα νοσοκομεία θα αφορούν τις, αν θέλετε, πιο σύνθετες περιπτώσεις περίθαλψης. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι, και επειδή το ακούω και πάλι από όποια κυβέρνηση και αν πέρασε, έχει, ξέρετε, ένα σλόγγαν, λέει ισότιμη πρόσβαση. Θα εξασφαλίσουμε, λέει, την ισότιμη πρόσβαση. Σε τι θα εξασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση? Σε ελάχιστες παροχές ή στις παροχές που δικαιούνται ένας ασθενής? Αν πρέπει η ισότιμη πρόσβαση να εξασφαλιστεί στις υπηρεσίες που δικαιούνται ο ασθενής στον 21ο αιώνα, τότε το κέντρο υγείας πρέπει να έχει όλες τις ειδικότητες. Άρα, ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μας είναι αυτό. Όχι πρωτοβάθμια υγεία φίλτρο, όχι πρωτοβάθμια υγεία gatekeeping, όχι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που γενικά θα προφυλάσει και θα αποσυμφορεί τα νοσοκομεία, ο καθένας με το διακριτό του ρόλο. Δεύτερο ζήτημα. Μισθολογικό. Κοιτάξτε, οι γιατροί έχουν χάσει 6 μισθούς, για να είμαστε σαφείς. 6 μισθούς. Από πότε? Από το 2009. 6 μισθούς. Κατάργηση 13ου-14ου, θυμίζω. Μη ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά, συν οι αλλεπάλληλες περικοπές με όποιον ψαλιδοχέρι υπουργό εργασίας, οικονομικών, πρωθυπουργό πέρασε. Και είναι ένα θέμα. Γιατί δεν εφάρμοσαν αυτά τα μέτρα όσοι κυβέρνησαν? Γιατί εδώ κυβέρνησαν αυτοί οι περισσότεροι όσοι μίλησαν. Γιατί δεν τα εφάρμοσαν? Άρα εμείς λέμε ένα πράγμα απλό, χωρίς πολλά. Χωρίς του είπα, μου είπε, τώρα, αύριο, εφαρμογή της τελεσίδικης απόφασης. Τελεσίδικης απόφασης του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου, γιατί έτσι μπορεί ένας γιατρός να ζήσει αξιοπρεπώς. Προσέχτε, το θέμα του brain drain δεν είναι μόνο μισθολογικό, κατά τη γνώμη μου είναι και επιστημονικό, και προκύπτει και ένα θέμα, αν δεν ξέρω πώς να το πω έτσι, απλοϊκά θα το πω, σιγουριάς για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε να δείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικουρικός, που είναι η κυρίαρχη μορφή προσλήψεων αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα, έχει γίνει η κυρίαρχη μορφή προσλήψεων οι συμβάσεις του 1 ή των 2 ετών, πώς θα εξελιχθεί επιστημονικά και μισθολογικά? Αυτό είναι μια ζωή επικουρικός που κάθε χρόνο θα απολύεται και στην καλύτερη των περιπτώσεων να ξαναπροσλαμβάνει. Πρώτο ζήτημα, χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έχει υποστεί μειώσεις επιμειώσεων. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλη την τάση που υπάρχει, και η τάση που υπάρχει είναι η αυτοχρηματοδότηση. Προσέξτε, η κεντρική κατεύθυνση όλων των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια είναι τα νοσοκομεία, οι μονάδες υγείας να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες. Δηλαδή να έχουν ίδια έσοδα-έξοδα. Πώς θα έχουν ίδια έσοδα? Είτε πληρώνοντας ο ασθενής, έμεσα ή άμεσα, είτε μέσω των περιβόητων δωρεών που θα είναι όχημα ιδιωτικοποίησης. Σας θυμίζω ότι στο φετινό προϋπολογισμό το 31% των εσόδων των μονάδων υγείας είναι ίδια έσοδα ή είναι χρηματοδότηση από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή από την τσέπη των εργαζομένων με τους φόρους τους. Δεύτερο ζήτημα, αξιολόγηση. Αξιολόγηση με επιστημονικά κριτήρια, τελεία και παύλα. Γιατί κοιτάξτε, λέγαμε πριν για τους προσωπικούς γιατρούς. Η αξιολόγηση του προσωπικού γιατρού ή οικογενειακού γιατρού που θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν ως gatekeeper θα είναι: τι έκανες εσύ, αγαπητέ συνάδελφε? Έστειλες πολλούς στο νοσοκομείο. Άρα επιβαρύνες το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα αρνητική αξιολόγησή σου και μάλιστα συνδεδεμένη με το μισθό. Αυτή είναι η πείρα του NHS που όλοι το εκθιάζουν. Τρίτον, ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ κατά τη γνώμη μας είναι μία από τις μορφές ιδιωτικοποίησης. Γιατί εδώ, κυρία Κεσίδου, υπάρχουν δύο τρόποι να εμπορευματοποιείται η υγεία. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που γνωρίζουμε όλοι. Το ιδιωτικό κεφάλαιο, οι ιδιωτικές μονάδες. Πόσες είναι, έβγαλε η ΕΛΣΤΑΤ εχθές το βράδυ τα επίσημα στοιχεία για το 2021. 2018 οι ιδιωτικές μονάδες ήταν 144 και οι δημόσιες 123. 2021 οι ιδιωτικές μονάδες ήταν 139 και οι δημόσιες 124. Δηλαδή, το 2018 το 52% ήταν ιδιωτικό και το 2021 ήταν το 51% ιδιωτικό. Αυτά για να κρίνουμε αν άλλαξε καμία στρατηγική από όσους κυβέρνησαν. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά που είναι λίγο η αθέατη είναι η εμπορευματοποίηση του δημοσίου. Δηλαδή ένα δημόσιο που απ' έξω στην ταμπέλα θα γράφει δημόσιο, αλλά από μέσα και εκεί θα λονίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και εδώ έχουμε και τα απογευματινά χειρουργεία και τους ιδιώτες μέσα και ούτω καθεξής. Αυτά κατά τη γνώμη μας είναι εκτός από αυτή την πλευρά που μπήκε, ότι είναι αποτυχημένα σαν μοντέλο διαχείρισης που ακούστηκε. Κατά τη γνώμη μας έγκυται και έχουν διαφορά στον πυρήνα αυτού που ονομάζεται υγεία. Και κλείνω με το εξής. Εμείς σαν θέση έχουμε ότι αν η υγεία συμφωνήσουμε ότι είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα, τότε σημαίνει ότι δεν πουλιέται και αγοράζεται. Από τη στιγμή που δεν πουλιέται και αγοράζεται επειδή είναι αγαθό, τότε πρέπει να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση. Αυτή είναι η δική μας γνώμη, η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και για να είμαι σαφής, το Παπαγεωργίου, επειδή αναφέρθηκε, κοιτάξτε τι λέει το άρθρο 2 του Παπαγεωργίου. Λέει η παροχή επαμοιβή πάσης φύσης ιατρικών υπηρεσιών και νοσηλείες σε ιδιώτες θα έρχονται και τα έσοδά της θα είναι προς εκπλήρωση των σκοπών του νοσοκομείου. Άρα μιλάμε για απευθείας νοσήλεια. Το Βαρδινογιάννη, το ίδρυμα, βγήκε ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης την άλλη μέρα αφού ψηφίστηκε και ανέβασε ένα tweet που έλεγε «Συγχαίρω την κυρία Βαρδινογιάννη για το νοσοκομείο της». Καταλαβαίνετε τώρα που πάμε. Άρα, εμείς λέμε ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι αγαθό. Με αυτό το πυρήνα πρέπει να σχεδιάζονται οι πολιτικές και σας θυμίζω και κλείνω με αυτή την πρόταση ότι μιλάγαμε πριν για αυξήσεις μισθών. Μιλάγαμε για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Μιλάμε για χρηματοδότηση, κάποιοι λένε το 7,4% του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Σας θυμίζω ότι με το 7,4% του ΑΕΠ κατέρευσαν όλα τα συστήματα υγείας επί πανδημίας. Αλλά τέλος πάντων, πού κολλάνε όλα αυτά και δεν τα έπραξαν? Κολλάνε στην περιβόητη έννοια του δημοσιονομικού κόστους, που πρέπει να περισσέψουν λεφτά για να πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους, να πάνε στο ΝΑΤΟ, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, αλλά όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Άρα, αν δεν υπάρχει σύγκρουση με αυτό το καθεστώς, όλα τα άλλα θα είναι ευχολόγια και γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε και στις εκλογές της 21 Μάη αυτός ο δρόμος να ενισχυθεί με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, αλλά κάθε μέρα με τα σωματεία, με τον αγώνα των υγειονομικών και όλου του κόσμου, γιατί θα είναι κοινή η λύση για υγειονομικούς και ασθενείς. Και όχι ο ένας θα είναι βολεμένος και ο άλλος θα υποφέρει. Η πανδημία έδωσε διδάγματα και το μεγαλύτερο από όλα ήταν ο παρασιτικός ρόλος των ιδιωτικών ομίλων υγείας, οι οποίοι στην Ελλάδα 97 με 99% των κρεβατιών τους έμεινε COVID-free. Κέρδισαν απίστευτα ποσά από την COVID διαγνωστική και κέρδισαν και απίστευτα ποσά από την αντιμετώπιση της non-COVID νοσηρότητας, ειδικά της χειρουργικής. Για το συγκεκριμένο, δεν υπάρχουν 2 κατηγορίες γιατρών. Υπάρχουν 15 κατηγορίες γιατρών. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δεν το λέω αντιπαραθετικά σε αυτό που ακούστηκε. Υπάρχουν 15 επικουρικοί με μπλοκάκι. Μόνιμοι, με συμβάσεις παλιές του Κελπνό, με αυτοί που έχουν άδεια να βγαίνουν έξω, αυτοί που δεν έχουν άδεια να βγαίνουν έξω και ούτω καθεξής. Άρα, εμείς τι λέμε? Καμία κατηγοριοποίηση γιατρών, και κανένας πελάτης, ασθενής πελάτης. Κανένας ασθενής πελάτης. Άρα, κατάργηση, ξαναλέω, της επιχειρηματικής δράσης, άρα γιατρείς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα υπηρετούν αποκλειστικά το δημόσιο σύστημα υγείας με αξιοπρεπείς μισθούς. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά, συγγνώμη, μία πρόταση μόνο, επειδή το ακούω από πολλούς συναδέλφους. Πραγματικά, με αυτό το φόρτο εργασίας, των εφημεριών, των πρωινών τακτικών ιατρίων, είναι δυνατόν να τους περισσεύει και χρόνος, αν γινόταν αυτό έτσι όπως θα έπρεπε, εννοώ, για να χειρουργούν και το βράδυ. Δεν ξέρω. Ρυθμιστική εγκύκλειος πάντως δεν μπήκε για τον νόμο της Γκάγκα ακόμα, οπότε υπάρχει μια ελπίδα. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο επίσημα. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Σιδέρη, κοντεύουμε τις 37.000 νεκρούς από COVID και στη μνήμη τους οφείλουν όλα τα κόμματα προεκλογικά, επειδή το θυμόμαστε και έχουμε όλοι πενθήσει αυτό το νούμερο που αποφεύγουμε πια να το λέμε, θα κριθούν πάρα πολύ για τα προγράμματα υγείας τα οποία θα κατεβάσουν. Συμφωνώ. Έτσι, και απλά... τουλάχιστον νομίζω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα και απλά είναι πολύ πραγματικά σε θετική κατεύθυνση η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σήμερα, γιατί γίνεται και μια προσπάθεια. Γίνεται η προσπάθεια να γυρίσουν τα συμπεράσματα της πανδημίας με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Δηλαδή κάποιοι έβγαλαν το δίδαγμα ότι ο ιδιωτικός τομέας ήταν τρομερός, φοβερός και βοήθησε. Ενώ σας είπα ποια είναι τα στοιχεία. Και άλλα πολλά βέβαια.